Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι έτσι κι αλλιώς η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα τώρα. Έχουν βελτιωθεί και θεραπείες και φάρμακα και τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία και να ξεπεράσουν προβλήματα, αλλά δυστυχώς αυτά δεν μπαίνουν στη ζωή, δεν γίνονται πράξη, γιατί ακριβώς έχουν τεράστιο κόστος, δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν υπάρχει μέριμνα δηλαδή. Εμείς θεωρούμε ότι και τα φάρμακα και οι θεραπείες και ακόμα προληπτικές εξετάσεις που χρειάζονται, αλλά και η αποκατάσταση όπως είναι οι φυσικοθεραπείες ή άλλες είδους θεραπείες πρέπει να είναι δωρεάν, να ανήκουν στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στους ιδιώτες οι οποίοι για Θεό τους έχουν μόνο το χρήμα και το κέρδος. Αυτό κοιτάνε, να ξεζουμίσουν και τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και όλων των εργαζόμενων λαό. Και φυσικά τα προβλήματα τα τεράστια της προσβασιμότητας σε χώρους, σε υπηρεσίες, από δημόσιες υπηρεσίες σε άλλους χώρους, ακόμα και για αναψυχή που λέει ο λόγος, για τον ελεύθερο χρόνο που θα θέλει να περάσει κάποιος με την οικογένειά του, δεν είναι δυνατόν, διότι δεν παίρνονται μέτρα ώστε να έχουν πρόσβαση τα άτομα, ιδιαίτερα με κινητικά προβλήματα ή άλλα. Και πρέπει, νομίζω, ότι είναι καθήκον δικό μας να τα προωθήσουμε, να τα διεκδικήσουμε. Φυσικά, εμείς, ξέρετε, δεν κυβερνάμε αυτόν τον τόπο. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει 15 βουλευτές αυτή τη στιγμή, στους 300. Και όσες προτάσεις νόμου έχουμε καταθέσει, όσες ερωτήσεις, αναφορές για ζητήματα που επιλύουν τέτοια ζητήματα, συναντάμε την άρνηση από τις εκάστοτε πλειοψηφίες μέσα στη Βουλή, να ψηφίσουν δηλαδή τέτοιους νόμους που να ανακουφίζουν. Αλλά παρόλα αυτά δεν τα παρατάμε, το παλεύουμε και μέσα στη Βουλή και στους αγώνες. Ξέρετε ότι είμαστε με το αναπηρικό κίνημα, με το κίνημα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στους δρόμους, μαζί και στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις κυρίως που υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα για αυτά και προσπαθούμε να τα παλέψουμε για να πιέσουμε, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος που καταλαβαίνουν οι κεντρικές εξουσίες. Το δρόμο δηλαδή το αγώνα, επειδή σκέφτονται και τους ψήφους, σκέφτονται και από αυτή τη σκοπιά και σου λέει κάπως να λύσω έστω κάποια ζητήματα. Άρα το οποιοδήποτε μέτρο ανακούφισης εμείς το στηρίζουμε, μόνο που δεν λύνει το πρόβλημα. Χρειάζεται μια συνολική τέτοια πολιτική σε όλα τα ζητήματα και στα ζητήματα της επιμόρφωσης, αν θέλετε, της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, της εργασίας, της βοήθειας για ανθρώπους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή δεν έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Αλλά αυτό πρέπει να είναι κρατική βοήθεια, πρέπει να είναι μέριμνα κοινωνική. Δεν μπορεί να επαφίεται στην καλή θέληση ούτε του γείτονα, ούτε κάποιο άλλο ιδιώτη. Πρέπει να εξασφαλίζεται από το κράτος, από το δημόσιο. Και οτιδήποτε αιτήματα έχετε, εμείς σας λέμε ειλικρινά, ανοιχτή γραμμή να έχουμε για όλα, να μας ενοχλείτε, να μας παίρνετε, δεν μας ενοχλείτε, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα, τηλέφωνο, την κοινοβουλευτική ομάδα, εδώ την κομματική οργάνωση, οτιδήποτε ζήτημα θέλετε να το προωθήσουμε, είτε στο Δήμο, είτε στην Περιφέρεια, είτε στα Υπουργεία, είτε στη Βουλή, στην κυβέρνηση, να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Και μπορείτε να μας ελέγξετε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία να έχετε.